Κυρία Υφυπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι καλεσμένοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Γρημάνη και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή παρουσίαση της πρωτότυπης μελέτης 1821-2021 Έλληνες πρωτοπόροι στην ιατρική και τις βιοιατρικές επιστήμες, ένα έργο που αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τη δράση και την επίδραση των διαπρεπών Ελλήνων επιστημόνων στο διεθνές στερέωμα. Το Ινστιτούτο Αριστεία, Institute for Advancement and of Research and Education in Arts, Science and Technology, που δημιουργήθηκε από σημαντικούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, εργάζεται για την πρόθεση της ακαδημαϊκής αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, ως συνεισφορά στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Και είναι σήμερα ο ανάδοχος στην εκπόνηση αυτής της μελέτης, που για την πραγματοποίησή της συνεργάστηκε με το American College of Greece DIRI, με κινητήρια δύναμη, τις χορηγίες της Attica Science, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, και της Argonaut, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδέα της μελέτης αποτέλεσε ένα όραμα σύγχρονων διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων με στόχο την ανάδειξη των Ελλήνων γιατρών και ερευνητών βιοιατρικής που το έργο τους έχει ιστορική συνεισφορά παγκόσμιας εμβέλειας για την πρόοδο της ιατρικής και της βιοιατρικής έρευνας τα τελευταία 200 χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης στοιχειοθετούν ένα πολύτιμο υλικό που θα αξιοποιηθεί και για άλλες δράσεις, αλλά με προτεραιότητα την έκδοση ενός βιβλίου, ενός τόμου το οποίο ήδη δρομολογείται με τη χορηγική υποστήριξη της εταιρείας Attica Science. Ακόμη, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας έκθεσης, όπως και άλλων επιστημονικών δημοσιευμάτων που θα εστιάσουν σε συγκεκριμένες θεματικές. Εκ μέρους όλων των συντελεστών του έργου, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες για τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της μελέτης που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Οικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη στο επαιτειακό πλαίσιο της πρωτοβουλίας 1821-2021. Και να καλέσω στο βήμα για το εναρκτήριο χαιρετισμό της εκδήλωσης τον κύριο Κωνσταντίνο Δροσάτο. Ο κύριος Δροσάτος είναι αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος ιατρικής του Πανεπιστημίου Temple στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Αριστεία και υπεύθυνος συντονισμού της συγκεκριμένης μελέτης. Καλημέρα σας. Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, εκλεκτά μέλη της επιστημονικής κοινότητας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Ινστιτούτου Αριστεία για την πρόωση της έρευνας και της εκπαίδευσης στις τέχνες, στις επιστήμες και τεχνολογία, σας ευχαριστώ για τη σημερινή παρουσία σας και ευχαριστώ το Ίδρυμα Θεοχαράκη και τη φιλοξενία της εκδήλωσης που εντάσσεται στις δράσεις της πρωτοβουλίας 1821-2021. Η σημερινή παρουσία μας αυτήν την εκδήλωση ανακοίνωσε των 63 Ελλήνων ιατρών και ερευνητών βιοιατρικής που έχουν ιστορική συνεισφορά στην ανάπτυξη της ιατρικής στην περίοδο 1821-2021 με κάνει να νιώθω τιμή και ικανοποίηση. Η τιμή έγκυται ότι είμαι εδώ υπεύθυνος υλοποίησης της μελέτης για την ανάδειξη των Ελλήνων, των οποίων το έργο οδήγησε στην κατανόηση των ασθενειών και σε πρωτοπόρες θεραπείες, συνεισφέροντας έτσι σε μια ακόμα νίκη του ανθρώπου στον πόλεμο ενάντια στους μεγαλύτερους φόβους, την ασθένεια και το θάνατο. Η ικανοποίηση οφείλεται στο ότι η σημερινή εκδήλωση αποτελεί πράξη αναγνώρισης από τους Έλληνες αξίας της αριστείας. Η ιδέα για την οργάνωση αυτής της μελέτης ξεκίνησε όταν πριν από 5 χρόνια, βλέποντας την εμβληματική χρονολογία του 2021 να έρχεται. Συζήτησα με τρεις ανθρώπους στη σκέψη να αναδείξουμε τα σημαντικά επιτεύγματα των Ελλήνων ιατρών και των επιστημόνων βιοιατρικής έρευνας τα τελευταία 200 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ο καθηγητής ψυχιατρικής Νίκανδρος Γκούρας του King's College στο Λονδίνο, ο Γιώργος Ευαγγελόπουλος, τότε σύμβουλος επιθεμάτων επιστήμης δύο προηγούμενων πρόεδρων της Δημοκρατίας, και ο καθηγητής εμβιομηχανικής Άκης Μανταλάρης από το Πανεπιστήμιο Imperial και σήμερα στο Georgia Tech της Ατλάντα. Και οι τρεις με παρακίνησαν να προχωρήσουμε αυτή τη σημαντική και επίκαιρη, όπως είπαμε, μελέτη. Έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια που οδήγησε στη σημερινή εκδήλωση και σε άλλες δράσεις που θα ακολουθήσουν. Ο ανάδοχος της μελέτης του Ινστιτούτου Αριστεία, το οποίο είμαι αντιπρόεδρος, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
που ιδρύσαμε 7 έλεγχους του εξωτερικού και της Ελλάδας πριν από 2 χρόνια στις ΗΠΑ, με στόχο την υλοποίηση μελετών και έργων που προάγουν την αριστεία στην παγκόσμια κοινότητα, εστιάζοντας ωστόσο περισσότερο στις κοινωνίες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτός από αυτή τη μελέτη, τα επόμενα χρόνια θα ακούσετε και οι άλλες δράσεις του Ινστιτούτου Αριστεία, που ήδη τρέχουν και αφορούν στην εκπαίδευση και την έρευνα στην Ελλάδα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου ενέκριναν αμέσως την πρότασή μου να υλοποιήσουμε αυτή τη μελέτη για την οποία θα ακούσετε σήμερα. Στη συνέχεια, συζήτησα για τη μελέτη με την καθηγήτρια ιστορίας Ελένη Δρακάκη, η οποία με έφερε σε επαφή με τη Δόκτωρα Έλληνα Μαραγκού, κοσμήτωρα της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του American College of Greece, τον Τυρί, και τον Τυρί με ενθουσιασμό και ταχύτητα της ενέργειας έθεσε τη μελέτη υπό την ακαδημαϊκή ομπρέλα του και έκτοτε έχουμε μια υπέροχη συνεργασία. Από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα όμως δεν θα έχει γίνει τίποτα εάν ο Δημήτρης Ηλιόπουλος της Φαρμακευτικής Εταιρείας Attica Science της Ελλάδας και ο καθηγητής του Χάρης Θεοχαρίδης της Φαρμακευτικής Εταιρείας Άγκονο της ΗΠΑ δεν προσέφεραν γενναιόδωρα 2 χορηγίες που κάλυψαν συνολικά το κόστος της μελέτης για 2 χρόνια. Με την αφορμή της συγκεκριμένης αναφοράς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Αναγνώστου και τον κύριο Αχιλλέα Ηλιόπουλο που είναι εδώ σήμερα για το πολύ ευχάριστο νέο που ανακοίνωσε η κυρία Γρημάνη της χρηματοδότησης του επόμενου βήματος αυτής της μελέτης που είναι το βιβλίο που θα παρουσιάσει τους Έλληνες με ιστορική συνεισφορά στην Ιατρική. Οι επιστήμονες που θα ακούσουμε σε λίγο από τον Δόκτωρα Γέροντα επελέγησαν ομόφωνα από το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο δούλεψε συστηματικά και με πολλές ώρες εθελοντικής εργασίας στο μελό του. Θέλω να ευχαριστήσω τους επιστήμονες που το αποτέλεσαν, τον καθηγητή Σιλιανό τον Αράκη του Πανεπιστημίου της Γενέβης, τον καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Δόκτωρα Δημήτρη Καραμπερόπουλο, τον καθηγητή Σάκη Μανταλάρη του Τζόρτζεντεχ, τον καθηγητή Νίκαν Ρομπούρα και τον καθηγητή Γιώργο Χρούσο του ΕΚΠΑ. Ένα ιδιαίτερα και μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον καθηγητή Χρήστο Μπαρτζόκα που κάθεται εδώ μπροστά, ο οποίος κατέθεσε αυτή τη μελέτη το ειλικρινές ενδιαφέρον του και απεριόριστο χρόνο. Γι' αυτόν τον λόγο επελέγει ομόφωνα να εκπροσωπήσει σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο. Η επιλογή των 63 γιατρών και βιοεπιστημόνων ήταν ένα εγχείρημα με πολλές προκλήσεις. Η απόφαση να αναδείξουμε το έργο επιστημόνων που είναι ενεργεί ως και σήμερα, κατά αναλογία σε αντιστοιχεία με το μοντέλο των βραβείων Νόμπελ, βραβείων ανθρώπους που είναι εν ζωή. Αυτή ήταν μάλλον η μεγαλύτερη πρόκληση. Η επιλογή έγινε μεταξύ περισσότερων των 120 σπουδαίων επιστημόνων, με κορυφαίες συνεισφορές στην κλινική πράξη, τη βασική έρευνα και την επιστημονική βιβλιογραφία. Και η τελική επιλογή αποφασίσαμε να εστιάσουμε σε έναν αριθμό ανθρώπων που θα ήταν εύκολα παρουσιάσιμο στο σύνολό του. Η επιλογή δεν έγινε μόνο με κριτήρια βιβλιογραφικών αναφορών του έργου τους. Επελέγησαν αυτοί, τον οποίο το έργο κρίθηκε θετικά για την πρωτοτυπία του, για τον ηγετικό χαρακτήρα σε διεθνείς επιστημονικές δράσεις, για την επίδραση παγκόσμιας εμβέλειας στην ιατρική και την έρευνα, αλλά και για τη διαχρονικότητα. Αν με ρωτήσει κάποιος αν θα μπορούσαν και ορισμένοι ακόμα από τους 120 και πλέον που εξετάστηκαν να συμπεριληφθούν στην τελική επιλογή, η απάντησή μου θα είναι ίσως. Αυτό για το οποίο όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ήταν η μέρημνα του Επιστημονικού Συμβουλίου, ώστε κάθε ένας από τους 63 που επελέγησαν να το αξίζει αδιαμφισβήτητα. Το Ινστιτούτο Αριστεία θα συνεχίσει αυτή τη δράση. Το ότι μεγάλος αριθμός επιστημόνων έθεσαν στο όριο της επιλογής εγγυάται ότι στο μέλλον θα βρεθούμε πάλι σε μια τέτοια αίθουσα για να μιλήσουμε για την επόμενη γενιά Ελλήνων πρωτοπόρων ιατρών και βιοεπιστημόνων. Επιστρέφοντας στη σημερινή μας εκδήλωση και πριν κλείσω, θέλω να πω ότι έχουμε την τιμή να βρίσκονται σήμερα μαζί μας τρεις από τους επιστήμονες που επιλέγησαν. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος του ΕΚΠΑ, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Γιώργος Παξινός του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ και ο ακαδημαϊκός και καθηγητής Ανδρέας Ζάκης του Cleveland Clinic. Επειδή κάθε χειροκρότημα που θα ακουστεί στη σημερινή εκδήλωση αξίζει να αφιερωθεί σε αυτούς τους τρεις και τους υπόλοιπους 60 που επιλέγησαν, θέλω να τους ζητήσω να σηκωθούν όρθιοι. Έβαλαν τη σημαία της Ελλάδας στα ψηλότερα σκαλοπάτια της παγκόσμιας επιστημονικής αριστείας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δροσάτο. Ο λόγος τώρα στην κυρία Έλενα Μαραγκού, κοσμήτωρα της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, Ντυρί. Εκ μέρους του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση, την οποία τιμάμε την παρουσία της και Υφυπουργός Υγείας, κυρία Ζωή Ράπτη. Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αριστεία και προσωπικά στον Κωνσταντίνο Δροσάτο για την ευκαιρία που μας έδωσαν να συμβάλλουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα. Όταν ήρθε σε επαφή μαζί μου ο Κωνσταντίνος Δροσάτος και μου εξήγησε το project της Αριστείας, για πολλούς λόγους να αντιδράσω με μεγάλο ενθουσιασμό. Πρώτα-πρώτα, γιατί το αφήγημα που αναδεικνύει αυτή η μελέτη είναι συγκλονιστικό.
έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ιστορία της επιστήμης της Ελλάδας των τελευταίων 200 χρόνων. Δεύτερον, γιατί αυτή η μελέτη έχει και το στοιχείο της επικαιρότητας. Συλλήπτει με μια ιστορική στιγμή για μας, κατά την οποία η πανδημία αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της ιατρικής επιστήμης και έρευνας στις ζωές όλων μας. Τρίτον, γιατί η φιλοσοφία και οι στόχοι της αριστείας εμφανίζονται απολύτως συμβατοί με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και το πνεύμα του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος ΤΥΡΙ. Είμαστε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, μη κερδοσκοπικό, το αρχαιότερο στην Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται γοργά πάνω σε τρεις άξονες: τον άξονα της έρευνας, τον άξονα της καινοτομίας και τον άξονα της αριστείας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε ιδρύσει το Κέντρο Έρευνας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, Research Center of the American College of Greece, που στοχεύει στην προώθηση του επιστημονικού έργου του διδακτικού προσωπικού μέσω της απορρόφησης ερευνητικών κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαραλλήλω, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος λειτουργούν τρία κέντρα αριστείας και τρία Ινστιτούτα Έρευνας, τα οποία καλύπτουν διάφορα επιστημονικά πεδία. Τα παραπάνω παράγουν έρευνα, ενώνοντας δυνάμεις με ερευνητικά κέντρα όπως ο Δημόκριτος, αλλά και με κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Η συνεργασία με την αριστεία, επομένως, ήρθε σαν μια φυσική συνέχεια πρωτοβουλειών που έχουμε ήδη λάβει σε διάφορα επίπεδα. Ένα από αυτά είναι η ίδρυση πριν από τρία χρόνια του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών του Αμερικανικού Κολεγίου, το οποίο στήθηκε πάνω σε μια πολύ φιλόδοξη βάση και πάνω στο οποίο έχουμε ήδη επενδύσει και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σημαντικούς πόρους. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, όπου η εθνική τοπάθεια υποχωρεί μπροστά σε ένα νέο ορίζοντα πρόοδου. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική η ανάπτυξη μιας κοινής συνείδησης των δυνάμεων που μας συγκροτούν σαν κοινωνία, από το παρελθόν μέχρι σήμερα, ενός θετικού αφηγήματος ικανού να μας εμπνεύσει. Με αυτό το πνεύμα χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της αριστείας και αισθανόμαστε ευγνώμονες που μπορέσαμε να συμβάλλουμε στην πραγμάτωσή της. Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ένα προσωπικό και συλλογικό εκ μέρους του Αμερικανικού Κολεγίου ευχαριστώ στον κύριο Θοχάρη Θοχαρίδη, καθηγητή φαρμακολογίας στο ΤΑΦΤ, που μας εκπροσώπησε στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Μελέτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Μαραγκού. Ο λόγος στον γιατρό, στον κύριο Χρήστο Μπαλτζόκα. Η φετινή χρονιά ήταν γεμάτη από ομιλίες, από εκθέσεις, από παραστάσεις που είχαν σχέση με τα 200 χρόνια της ελληνικής, από την Ελληνική Επανάσταση. Και βέβαια υπάρχει ένα κενό, διότι ενώ παρουσιάζουμε την ιστορία, ξεχνάμε και ό,τι επεκολούθησε από την απελευθέρωση του έθνους μας και τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες, τους συγγραφείς που δόξασαν διεθνώς το ελληνικό όνομα. Γι' αυτό και η ιδέα του Κώστα Δροσάτου να γίνει κάτι για να αναδειχθούν οι πρωτοπόροι στην ιατρική και τις βιοιατρικές επιστήμες 1821-2021 είναι μια σημαντική ιστορική συνεισφορά στον χώρο μας. Ο σκοπός βέβαια ήταν να μην είναι μια απαρίθμηση του τι έκανε ο καθένας, αλλά να γίνει με επιστημονικό τρόπο, με μεθοδολογία, η ανάδειξη των προτύπων επιστημόνων υγείας. Συγχρόνως όμως, ένας σκοπός που είμαι σίγουρος και κατά νου ο Κώστας, ήταν η αναβάθμιση του ονόματος, του brand name της χώρας μας, ως προς την προβολή εκείνων των Ελλήνων, οι οποίοι συνέβαλαν διεθνώς με παγκόσμια εμβέλεια. Υπήρχαν Έλληνες γιατροί οι οποίοι διακρίθησαν διεθνώς και θα σας αναφέρω μόνο δύο, τον Πυλαρινό και τον Τιμόνι, οι οποίοι πριν από τον Τζένερ έφεραν το εμβόλιο της ευλογιάς στην Ευρώπη. Βέβαια το τροποίησε ο Τζένερ, έκανε τον δαμαλισμό, έπαιρνε από αλήμφη δαμάλους. Τώρα το δύσκολο είναι η συγγραφή του βιβλίου. Και είμαστε τυχεροί που ο ερευνητής συγγραφέας ο κ. Απόστολος Γέροντας μαζί με τον Κώστα Δροσάτο να παρουσιάσουν στα τρία αυτά κεφάλαια του πρώτου 1821, την εκατονταετία 1821-1921 και στη συνέχεια την αριστεία των γιατρών προγόνων μας. Η αριστεία, όπως ξέρετε, είναι στάση ζωής.
να προσπαθείς διαρκώς να υπερβαίνεις τον εαυτό σου, να επιδιώκεις καθημερινά να γίνεσαι καλύτερος. Ήταν άθλωση η αξιολόγηση των προσωπικότητων, γιατί ο καθένας είχε μια διαφορετική προσφορά και η εκτίμηση από εμάς έπρεπε να είναι με την αντίστοιχη εκτίμηση συνεδεύουμε με διαφορετική εξειδίκευση. Δύσκολο το έργο και ίσως υποπέσαμε και σε σφάλματα και ιδιαίτερα παραλήψεις. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτή η μικρή αναγνώριση που κάναμε σήμερα, το οποίο είναι ένα μεγάλο έργο, πρέπει να είναι η βάση για μελλοντικές προσθήκες και να τονιστεί το πάλι το αξιόλογο έργο τόσων Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπαλτζόκα, και συγκρατούμε ότι η αριστεία είναι στάση ζωής. Ζητήσαμε από την Υφυπουργό Υγείας, κυρία Ζουηράπτη, που μας θυμάται με την παρουσία της, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή και η χαρά να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο για την Προώθηση της Έρευνας, της Εκπαίδευσης Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας Αριστεία και το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Temple στη Φιλαδέλφεια, τον ΗΠΑ, και αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Αριστεία, αλλά και υπευθύνου συντονισμού αυτής της μελέτης, τον κ. Κωνσταντίνο Δροσάτο, όπως επίσης και την Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών Επιστημών και Επιστημών του Αμερικανικού Κολεγίου, την κ. Έλενα Μαραγκού, καθώς επίσης και τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και εκπρόσωπο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Μελέτης, τον κ. Χρήστο Μπαλτζόκα. Το περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, μια επιτομή εθνικών και ηθικών συμβολισμών, μια και αφορά στην παρουσίαση μιας μελέτης με θέμα 1821-2021 για Έλληνες πρωτοπόροι στη ιατρική και τις βιωτικές επιστήμες. Το γένος μας, ακόμα και στις στιγμές των μεγάλων δοκιμασιών και προκλήσεων και μαχών, όπως αυτές που μας δόρισαν οι αγωνιστές της συνεργασίας του 1821, δεν έπαψε να παράγει ελπίδα και να προσφέρει λύσεις για τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα από το 1821 μέχρι και σήμερα, όπου υπήρξαν και υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν στην ιατρική και τις βιωτικές επιστήμες, και αυτούς τιμά και μνημονεύει η μελέτη που παρουσιάζεται σήμερα. Η ανεκτήμητη προσφορά των πρωτοπόρων της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως, αλλά και των γιατρών της χώρας μας, αναδείχθηκε βεβαίως για μία ακόμη φορά στις δύσκολες μέρες που διανύει η χώρα μας, αλλά και η παγκόσμια κοινότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εδώ και 1,5 χρόνο. Και έναν λόγο και για το υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ και τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι με προσωπική αυταπάτηση σήμερα δίνουν καθημερινά τη μάχη στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη θεραπεία των συμπολιτών μας. Θέλω ακόμη μια φορά να συγχαρώ το Ινστιτούτο για την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Αριστεία, αλλά και το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος για αυτή την πρωτοβουλία, και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το έργο τους. Για το έργο αλλά και την προσφορά στους δύο και θα έλεγα τρεις διαλεκτούς επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ, η πορεία των οποίων παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση, τους αναφέρατε προηγουμένως, τον κύριο Μουτσόπουλο, βεβαίως τον καθηγητή, τον κύριο Ανδρέα Τζάκη, όπως επίσης και τον καθηγητή της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, νευροανατομίας και ψυχολογίας, βεβαίως, στο Σίδνεϊ, τον κύριο Γιώργο Παξινό. Είναι βαθιά η πεποίθησή μας ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη σύναψη ισχυρών δεσμών, την αλληλεγγύη σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη συνεργασία όλων των φορέων υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών στα ζητήματα υγείας και ιδιαίτερα στην ανάδειξη εκείνων των προσωπικότητων προτύπων, οι οποίοι με την επιστημονική συμβολή τους συνέβαλαν και συμβάλλουν στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας αλλά και της κλινικής πράξης, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες τους. Με τη σύμπνοια αλλά και τη συνεργασία που απαιτούν οι καιροί, αλλά βεβαίως και με την ενίσχυση ακριβώς της αριστείας σε όλα τα επίπεδα, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε για μία ακόμη φορά να βγούμε νικητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Θα συνεχίσουμε με μία ομιλία. Η καθηγήτρια επιστημολογίας, ιστορίας και ηθικής της ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, κυρία Μαριάννα Καραμάνου, θα αναπτύξει το θέμα 1821-2021 διασταυρούμενα βλέμματα στην ελληνική και διεθνή ιατρική. Και να δούμε τελικά αν συμπορευτήκαμε και πώς συνέβη αυτό. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Νομίζω ότι τεχνικά... Να, ωραία, το καταφέραμε. Λοιπόν, η ιατρική επιστήμη τον 19ο αιώνα φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πηγάζουν από κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Και αυτό είναι αλήθεια, η ιατρική πάντα ακολουθεί αυτές τις συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές δημιουργήθηκαν στο τέλος του 18ου αιώνα και είναι οι δύο μεγάλες επαναστάσεις, η Αμερικανική και η Γαλλική, που είχαν ως αποτέλεσμα την οριστική εξαφάνιση του φεουδαρχικού συστήματος και την εμφάνιση της αστικής τάξης. Μια νέα παγκόσμια, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα δημιουργείται, επιδρώντας ταυτόχρονα και στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Η ισότητα και η ελευθερία του λόγου και της σκέψης. Liberté, fraternité, égalité, θεμελιώδεις αρχές της γαλλικής της επανάστασης, συνοδεύτηκαν από την πρόσβαση στο δικαίωμα στη γνώση όλων των κοινωνικών στρωμάτων, κάτι που μέχρι τότε δεν ήταν εφικτό. Οι ιατρικοί σπούδαζαν οι ευγενείς, οι γόνοι των ιατρικών οικογενειών και οι αστεί. Στο Παρίσι έμελε να λάβει χώρα η μεγαλύτερη επανάσταση στον χώρο της υγείας τον 19ο αιώνα. Η Ιατρική Σχολή των Παρισίων, απαλλαγμένη από τον δογματισμό και τη θρησκευτική ιδεοληψία, υιοθέτησε την ανατομοκλινική μέθοδο, δηλαδή μια μέθοδο που αναδεικνύεται τόσο ο ανατόμος όσο και ο κλινικός γιατρός και συνδυάζει την ειδική γνώση του θαλάμου της νεκροτομής με τις παρατηρήσεις του κλινικού και έτσι συμβάλλει στην κλινική αντίληψη. Οι ιατρικές ειδικότητες εκείνη την περίοδο θεμελιώνονται και οι εξελίξεις στη διεθνή ιατρική διαδέχονται η μία την άλλη. Να λοιπόν το μεγάλο ταξίδι που κάνουν οι Αμερικανοί στο Παρίσι για να σπουδάσουν τη νέα ιατρική. Και είπαμε ότι οι ειδικότητες θεμελιώνονται, έτσι λοιπόν θεμελιώνεται η καρδιολογία χαρακτηριστικά από τον Ζαν Νικολά Κοχνιξάν, είναι ο γιατρός του μεγάλου Ναπολέοντα, θεμελιωτής της καρδιολογίας, το πρώτο σύγκρεμα καρδιολογίας που βλέπετε, γραμμένο στα γαλλικά το 1806. Θεμελιώνεται μεταξύ άλλων η πνευμονολογία, αλλά και επινοείται το στεθοσκόπιο από έναν νέο γιατρό που πεθαίνει τόσο άδοξο από τη μάστιγα της εποχής του, τη φυματίωση, τον Λαενέκ, ενώ εκείνη την περίοδο, χάρη στον Λαενέκ, έχουμε και την περιγραφή όλων των αναπνευστικών ήχων με την ονομασία που γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Έλληνες γιατροί είναι στο Παρίσι εκείνη την περίοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Φωτεινός Πανάς, που αργότερα τον θεμελιώνεται το Οθόμιο Πανεπιστήμιο και ζητούν να έρθει στην Ελλάδα, σπουδαίος οφθαλμίατρος. Αρχικά εκλέγεται καθηγητής, αλλά τελικά δεν αποδέχεται το διορισμό. Ο Φωτεινός Πανάς μπορούμε να πούμε ότι είναι ο θεμελιωτής της σύγχρονης οφθαλμολογίας. Ένας άλλος πολύ λόγο κάνουμε σήμερα για το τριάζ, η αντίληψη του τριάζ, που το βλέπουμε πολύ στον κορονοϊό και γενικά στις μεγάλες επιδημίες. Επινοείται από έναν Γάλλο χειρουργό του πεδίου των μαχών. Είναι ο Λαρέ και είναι εκείνος λοιπόν που μας φέρνει αυτή τη μέθοδο που φτάνει και μέχρι στις μέρες μας. Και να τα ασθενοφόρα που επίσης επινοεί και πόσο πολύ έχουν εξελιχθεί σήμερα. Ασθενοφόρα που ακολούθησαν τους Ναπολεόντιους πολέμους και πήγαν μέχρι και στην Αίγυπτο και στην εκστρατεία της. Είναι η περίοδος όμως που έχουμε και την άνθηση της φαρμακευτικής, της χημίας που πορεύεται μαζί με τη φαρμακολογία και βοηθά ώστε να απομονωθούν όλες οι ουσίες από τα φαρμακευτικά φυτά στο εργαστήριο και χημικά να έχουμε τη σύνθεση των πρώτων φαρμάκων και ξεκινούν λοιπόν και κλινικές μελέτες. Πρώτος που τις κάνει, πολύ πιο πριν ο Γαλινός, αλλά κανείς δεν τον θυμάται, ενώ δεν θυμάται το πείραμά του, ο πρώτος λοιπόν το 19ο αιώνα που ασχολείται πειραματικά και κλινικά και βλέπει τα φάρμακα στην πράξη, στην κλίνη, στους ασθενείς, είναι ο Φρανσουά Μαζοντί, νάτος εδώ και με το περίφημο σύγγραμμά του. Ενώ παράλληλα δεν θα μπορούσε να μην έχει θεμελιωθεί και η ιατρική στατιστική και ένας πολύ νεαρός γιατρός, ο Λουί, έρχεται να θεμελιώσει την ιατρική στατιστική στη Γαλλία και γενικά στον κόσμο
και βέβαια να καταρρύψει και τις υπάρχουσες θεωρίες, θεραπευτικές δοξασίες περί βδελών που είχε εισάγει ένας άλλος γιατρός, ο Μπρουσέ, χάρη λοιπόν στην ιατρική στατιστική και να δώσει και την αρχή για όλα αυτά που έπονται και φτάνουν μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε τον απόϊχο και την απήχηση της δουλειάς του όταν οι φοιτητές του από την Αμερική πολλά χρόνια αργότερα επισκέπτονται τον τάφο του στο Παρίσι. Είχε γίνει ένα συνέδριο φυματίωσης και είμαστε το 1905 και βλέπετε τους πολυάριθμους μαθητές του που από την φόρο τιμής στο δάσκαλό τους. Και στην Ελλάδα. Ωραία. Καταιγισμός εξελίξεων στη Δύση, δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι κατ' επέκταση λίγο αργότερα και η Αγγλία, είναι και η Γερμανία. Στην Ελλάδα, μετά από 400 χρόνια Οθωμανικής κατοχής, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα ελληνικό κράτος που έχει πολλά προβλήματα. Και τα βασικά του είναι η υγειονομική δομή, που είναι μάλλον ανύπαρκτη, 5 γιατροί για 1 εκατομμύριο κατοίκους. Οι ιατροί εκείνοι είναι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει στις ιατρικές σχολές της Δύσης, κυρίως στην Πάδοβα, στο Παρίσι, στο Μονπελιέ και ασκούν την ιατρική στη χώρα. Αρκετοί κομπογιαννίτες, κομπόνο και Γιάννενα από τα Ιωάννινα, γιατροί και κάποιοι εμπειρικοί γιατροί, όπως ο Γιατράκος και κάποιοι άλλοι. Η Ελλάδα βέβαια ευγνωμονεί. Ναι. Τις δυνάμεις, τις ξένες δυνάμεις και εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους, τους επαναστάτες, για την ελευθερία της. Οπότε λοιπόν το κύριο μέλημά μας είναι φυσικά να ιδρύσουμε ένα πανεπιστήμιο, δημιουργείται το ιατροσυνέδριο, προσπαθεί να οργανώσει τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και των ιατρικών και νοσοκομιακών υπηρεσιών. Έχουμε λοιπόν το Οθόνιο Πανεπιστήμιο 1837, μετονομάζεται σε εθνικό και καποδιστριακό το 1941. Και βλέπετε την κατάσταση το 37, 85 πτυχιούχοι γιατροί, 150 εμπειρικοί, ενώ μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τη δεκαετία του 60, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις συμβαίνουν στη χώρα μας, όπως ίδρυση νοσοκομείων, που όμως χρηματοδοτούνται πάλι από δωρεές, κυρίως είτε εύπορων Ελλήνων είτε από φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Και να μια ιστορική φωτογραφία, γιατί οι γυναίκες, εμείς λοιπόν δεν είχαμε πρόσβαση στην ιατρική, έρχεται λίγο αργότερα, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, στα μέσα του 19ου για την υπόλοιπη, για την Ευρώπη και στα τέλη του 19ου για εμάς με τις αδελφές Παναγιωτάτου, δύο σπουδαίες προσωπικότητες, η Αγγελική και η Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα δυστυχώς πεθαίνει πολύ νέα από καρκίνο, μόλις την αποφύτησή της από την ιατρική σχολή, ενώ η Αγγελική είναι η πρώτη φυγήτρια της ιατρικής, γυναίκα της ιατρικής σχολής Αθηνών, το πρώτο αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών γυναίκα, και ασκεί την ιατρική στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Για να μην αναφέρουμε βέβαια ότι όταν μπήκαν στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους, φώναζαν στα αμφιθέατρα σκούπα και φαράσα στην κουζίνα, και χτυπούσαν τα έδρανα για να τις απομακρύνουν από το χώρο. Και φάει μεγάλη ανατροπή στη θεραπεία της νόσου και σώζει εκατομμύρια ζωές. Όμως όλοι ίσως να έχουν παρακολουθήσει αυτή την ταινία που δυστυχώς δεν αναφέρει ότι το νόσημα από το οποίο έπεσαν οι ασθενείς είναι η νόσος οικονόμου, ενώ το φάρμακο το οποίο έδωσαν αυτοί οι γιατροί ήταν το λεβοντόπα του Κοντζιά. Και επιστρέφουμε στην Ελλάδα, όπου είπαμε ότι αρχίσουμε να δημιουργούμε εκείνη την περίοδο, έχουμε περάσει στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζουμε να δημιουργούμε τα μεγάλα νοσοκομεία, μεταξύ αυτών ξεκινά και η μελέτη, συστηματική μελέτη του καρκίνου, χάρη στον Αριστοτέλη Κούζη. Δεν τον αναφέρω μόνο για να πούμε ότι ήταν καθηγητής ιστορίας ιατρικής. Όχι. Αλλά για να πούμε ότι ήταν ο ιδρυτής και ο εμπνευστής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών Άγιος Σάββας, που το βλέπετε εδώ κάτω σε μια λεωφόρο Αλεξάνδρας που μάλλον δεν θα την αναγνωρίζαμε σήμερα, και ο ιδρυτής του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. Αντίστοιχα, μέσα στον 20ο αιώνα και στις αρχές του, ο Γιώργος Φωτεινός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, που και αυτός μας φέρνει τη δερματολογία στην Ελλάδα και πρώτος διευθυντής του νοσοκομείου Ανδρέας Συγκρός, που σήμερα φιλοξενεί την τρίτη μεγαλύτερη συλλογή προπλασμάτων στον κόσμο, 1660 προπλάσματα. Ενώ ο Βλαδίμηρος Μπένσης, πολύ σημαντικός και εκείνος, όχι μόνο γιατί θεμελιώνει την πνευμονολογία, την βάζει σε μια πιο επιστημονική βάση στην Ελλάδα, αλλά είναι και ο πρώτος διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία. Στην Αμερική, εκείνη την περίοδο, αξίζει να γίνει αναφορά στους μεγάλους τέσσερις, Όσλερ, Χάλστεντ, Βέλτ, Κέλλη.
1892 στο Johns Hopkins, στην ιατρική σχολή του Johns Hopkins. Και τον Χάλστεντ, αν μη τι άλλο, αξίζει να τον αναφέρουμε για την σπουδαία επινόησή του για τα γάντια και την εισαγωγή του στο χειρουργείο, που ο μύθος, ο θρύλος, λέει ότι ήταν ερωτευμένος με την Καρολάιν, την οποία βέβαια παντρεύεται αργότερα, ήταν η νοσηλεύτρια και εργαλειοδότριά του, που από το διάλειμμα καρβολικού οξέως του Λίστερ έχει βγάλει έξεμα στα χέρια της και εκείνος παραγγέλνει στην εταιρεία Goodyear τα περίφημα γάντια από καουτσούκ, που έμελε επίσης να αλλάξουν τον τρόπο που ακόμα και σήμερα χειρουργούμε. Ο Μουλόπουλος είναι εκείνος που μας φέρνει τη σπουδαία επινόηση της ενδοαορτικής αγγλίας, όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μονάδα δυτικής θεραπείας στην Αμερική που να μην έχει την αγγλία του Μουλόπουλου και των συνεργατών του, την οποία επινόησε στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι μία μέθοδος γέφυρας, λίγο η υποστήριξη της καρδιάς, λίγο πριν την μεταμόσχευση. Και αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στο τέλος και έχοντας κερδίσει τόσα πολλά, αλλά και άλλα πολλά που θα τα αναφέρει ο επόμενος ομιλητής, τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική ιατρική, θα πρέπει λίγο να αναλογιστούμε πού οδεύουμε σήμερα, ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα της ιατρικής, έχοντας διανύσει μια σπουδαία πορεία, και αν αντιλήψεις ή κινήματα όπως ο μετανθρωπισμός, transhumanism, posthumanism, θα κυριαρχήσουν ή όχι στην ιατρική. Και το μεγάλο στοίχημα είναι ο εγκέφαλος, που ο καθηγητής Παξινός ίσως να έχει πολύ περισσότερα να μας πει γι' αυτό. Και θα τελειώσω με αυτή τη φράση του βραβευμένου με Νόμπελ για την ανακάλυψη της αναφυλαξίας, Σαρλ Ρισέ. «Όλα παρέρχονται», αναφέρει. «Οι αυταπάτες των ανθρώπων, ακόμα και οι πιο γενναιόφρονες, είναι προορισμένες στην παρακμή. Μόνον οι αλήθειες της επιστήμης μπορούν ίσως να διεκδικήσουν την αιωνιότητα. Και αυτές τις αλήθειες θα κληθούμε όλοι κάποια στιγμή, ίσως ή να τις ανακαλύψουμε ή να τις υπηρετήσουμε». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τις ευχαριστίες μου στην Αριστεία και στον Κώστα Παπαδοσάτο προσωπικά, τις ευχαριστίες μου στο Αμερικανικό Κολέγιο, στους χορηγούς, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, και βεβαίως σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ναι. Σχετικά με αυτή τη μελέτη, η μελέτη αυτή εξ αρχής είναι ένα δύσκολο και φάνηκε ένα πολύ δύσκολο και ένα τιτάνιο έργο, λαμβάνοντας υπόψη πόσοι σπουδαίοι Έλληνες ήταν ενεργοί τους τελευταίους δύο αιώνες, πώς αυτοί οι σπουδαίοι Έλληνες συνδέονται με τον Ελληνισμό πιο πίσω, πριν από την Ελληνική Επανάσταση, πώς αυτοί οι σπουδαίοι Έλληνες είχαν αλληλεπίδραση με την Ελλάδα και όταν δεν είχαν, γιατί δεν είχαν αλληλεπίδραση με την Ελλάδα. Η μελέτη αυτή είναι το πρώτο στάδιο. Ακολουθεί, όπως είπαμε, ένα βιβλίο, ακολουθεί μια έκθεση και ακολουθούν και κάποιες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι πρακτικά αδύνατο μέσα σε 15-20 λεπτά να παρουσιάσω και τα 63 ονόματα και τις 63 βιογραφίες. Σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ελπίζω ότι θα δοθεί η γενική ιδέα, ότι θα καταλάβει το ακροατήριο πόσο σημαντικοί ήταν κάποιοι συμπατριώτες μας τα τελευταία 200 χρόνια. Τρεις εξ αυτών είναι εδώ. Λυπάμαι που δεν είναι περισσότεροι. Ο κύριος Ευστρατιάδης με ενημέρωσε ότι δεν είναι εδώ για λόγους υγείας. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να συναντήσω και τους υπόλοιπους από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω μιλήσει κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης ζωντανά. Μου υποσχέθηκε ο κύριος Αβραμιάς ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Θα δούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα κλισέ. Η Ελλάδα έχει μια πολύ σπουδαία θέση στην ιστορία της ιατρικής. Είναι βέβαια ο δημιουργός της πιο διαδεδομένης θεραπείας για την νόσο του Πάρκινσον, Σεντόπα. Ο Κοτζιάς, τον ανέφερε η κυρία Καραβάνου, γιος του Δημάρχου Αθηναίου, Κοτζιά. Ο εισαγωγέας της χρήσης ή εισαγωγέας της χρήσης αναπνευστήρα, σε βρέφη, και του τεχνητού αερισμού σε πρόωρα βρέφη. Η γυναίκα εκείνη, χάρη στην οποία πάρα πολλά βρέφη δεν θα είχαν επιβιώσει, χάρη στην οποία επιβίωσαν αμέτρητα βρέφη τα τελευταίες δεκαετίες. Ο συνδημιουργός της κλωνοποίησης CDNA, ιδρυτής των τμήματων βιολογίας Αθήνας και Κρήτης και πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.
ο ερευνητής της λειτουργίας του άξονα υποθάλαμος υπόφυση επινεφρίδια και ένας εκ των 100 κορυφαίων κλινικών ερευνητών παγκοσμίως. Ο συντονιστής της χαρτογράφησης του χρωμοσώματος 21 για το σύνδρομο Down και γενετιστής ασθενειών αίματος. Ο άνθρωπος που ανέπτυξε λειτουργικό MRI, απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, και έγινε αυθεντία στον εγκέφαλο και ήταν το λόστος Μπελό Μπαμποκίου. Δεν ξέρω πώς γνωρίζουν τους Μπελό Μπαμποκίου. Παλιό γκρουπ. Τους Μπελό Μπαμποκίου συνήθως τους ξέρουν, τους ξέρει ο κόσμος από το Μπο, το οποίο σημαίνει Μπονάτσος, Λάσσας Μπονάτσος. Το λό στο πελώμα είναι λογοθέτης, Νίκος λογοθέτης. Και ο μεταναλυτής και πρώτος αναφορές Έλληνας επιστήμονας, τον οποίο τον γνωρίσαμε όλοι πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, και βέβαια είναι ο Γεώργιος Κοντιάς, η Μαρία Δελιβοριά Παπαδοπούλου, ο Φώτης ο Καφάτος, ο Γεώργιος Χρούσος, ο Στυλιανός Αντωναράκης, ο Νίκος Λογοθέτης και ο Γιάννης Ιωαννίδης, ή Τζον Ιωαννίδης. Δεν θα τολμήσω καν να προφέρω το όνομα του κυρίου Μαραγκανόρε, όπως αλλιώς λέγεται. Ειλικρινά, το έχω προσπαθήσει, δεν το έχω επιτύχει ακόμα. Ξέρω την ελληνική καταγωγή και ξέρω ότι το όνομα του προέκυψε από παραφθορά του ονόματος του παππού του, αλλά δεν μπορώ καν να φανταστώ ποιο ήταν το όνομα του παππού του για να προκύψει αυτό στο τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας σημαντικός επιστήμονας και επιχειρηματίας. Μέσα μας. Ο κύριος Γιώργος. Ονόματι όλων αυτών που είχαν την τιμή. Στο μικρόφωνο. Μιλώ εν ονόματι όλων αυτών που είχαν την τιμή να λάβουν την αναγνώριση που προσφέραν οι οργανισμοί σας και να πω ένα ευχαριστώ για την σημαντική εργασία που έγινε. Να πω βέβαια ότι θα υπάρχουν ανησυχίες. Όπως ξέρουμε, είπε ο Τρούμαν Καπότ, έδωσα ένα πάρτι για τα γενέθλιά μου και κάλεσα 1000 άτομα, έκαμα 3000 εχθρούς. Πάμε λίγο εδώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.